Δώστε μου πρώτα, γιατί αυτό ασχέτως του τι γνώμη έχει ο καθένας για τα προσωπικά, που δεν μπαίνουμε σε αυτά, ενδιαφέρουν την κοινωνία, αλλά δεν είναι τώρα το θέμα μας. Η προσωπική σχέση αυτή τη στιγμή ακριβώς ενός εκάστου, δικαίωμά του. Ο κύριος Κασελάκης όμως λέει ευχαρίστησε, τον ακούσαμε να ευχαριστεί τον σύντροφό του, σύζυγό του και να λέει ότι θα προσφέρει πολλά στη χώρα. Ακατανόητα πράγματα, κατ' εμέ τουλάχιστον. Για να το δούμε παρακαλώ πάρα πολύ. Για να το δούμε. Αλλά πάνω απ' όλα ευχαριστήσω τη δική μου προσωπική οικογένεια χωρίς την οποία δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ. Και αυτό είναι ο Τάιλερ και η πάλι συνήθεια μας. Wherever you are. Where's Nikos? Ah, Nikos is here. Bravo, Nikos! Bravo, Nikos! Bravo, Tyler. Tyler. Thank you. Thank you from the depth of my heart. You are the reason I'm here, and you're going to offer this country a great deal of hope and results. Έχετε προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο μας και ευχαριστώ ολόψυχα, λέω πολλά ολόψυχα σήμερα, ευχαριστώ ολόψυχα που δεν έχετε υποδεχτεί και καλιάσει τόσο πολύ. Στέφανε Χίο. Κοιτάξτε κύριε Καψαπέλη, εμείς στην εφημερίδα μας δεν ακολουθούμε τη λογική του Δελτίου. Και είναι λογικό γιατί δεν υπαγόμαστε στις ρυθμίσεις του ΕΣΟΡΟΥ. Άρα λοιπόν μπορούμε να μιλάμε άνετα και ελεύθερα. Τα πρωτοσέλιδα που εκφράζουμε τις τελευταίες μέρες και βγάζουμε απεικονίζουν έναν πολιτικό αλητήριο θρασίτατο στη συμπεριφορά του και αύριο προχωρούμε και σε νέες αποκαλύψεις ότι ο τύπος αυτός που θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον κύριο Κούγια θα ψηφιστεί μόνο από ανθρώπους με ιδιαιτερότητες. Δεν έχει κάνει τίποτε άλλο παρά έχει παραχαράξει ένα συγκεκριμένο πολιτικό βιογραφικό, πολιτικό και επαγγελματικό βιογραφικό και μένω σε αυτά. Προσωπικώς, για το δελτίο σας δεν με απασχολεί η προσωπική του ζωή. Ο ίδιος όμως προβάλλει αυτή την προσωπική του ζωή και την προβάλλει ενώπιον του κοινού του ΣΥΡΙΖΑ που τον ψήφισαν. Αυτό δείχνει ότι ο τύπος αυτός έχει αδυναμίες. Έχει πολιτικές αδυναμίες, τις οποίες προσπαθεί να τις καλύψει με τις προσωπικές αδυναμίες. Έχει τεράστια πολιτικά κενά. Έχει δίπλα του έναν αγράμματο, ο συμβουλάτορα, τον κύριο Αποστολάκη, ο οποίος, αν τον έχετε ακούσει, οι λέξεις που χρησιμοποιεί στην καθομιλουμένη δεν είναι πάνω από 50 έως 60 λέξεις. Αλλά λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω τι ρόλο παίζει και ο κύριος Αποστολάκης δίπλα στον κύριο Κασελάκη. Έχουμε να κάνουμε με ένα χαοτικό πολιτικό φαινόμενο που δεν έχει να προσφέρει τίποτα ούτε στην κοινωνία ούτε στην πολιτική. Αυτά προς το πάνω. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί αν επεκταθώ θα γίνω πιο σκληρός και δεν το θέλω για να μην δημιουργήσω πρόβλημα στο δελτίο σας. Απαξιώ να συζητήσω για έναν άνθρωπο προσωπικά μου είναι όχι παγερά διάφορος. Δεν νομίζω ότι απασχολεί την κοινωνία. Λυπάμαι πολύ για το κατάντημα της αριστεράς. Μάλιστα, πάντως. Δηλαδή. Μία απογοήτευση. Μία πολιτική, τραγική απογοήτευση. Η οποία έχει απογοητεύσει και τους παραδοσιακούς αριστερούς. Ναι. Και τέλος πάντων, τι να σας πω τώρα, για το σκυλάκι, για τον Τάιλερ. Δεν θέλω να επεκταθώ. Πιστέψτε με, γιατί θα είναι σκληρή η γλώσσα μου και δεν θέλω να κάνω κακό στο δελτίο. Πάντως. Δεν θέλω πραγματικά. Και χωρίς. Τώρα δεν το λέω δεν για θέλω, να. Κύριε, δεν θέλω, κύριε. Δεν θέλω να τσιγκλίσω. Είναι κάτι τύποι που στο χωριό μου ναι. Τους αποκαλούσαν με συγκεκριμένη επωνυμία. Okay, εντάξει. Και χωρίς τις σκληρές εκφράσεις. Τίποτα, δεν θέλω. Και χωρίς. Δεν θέλω, απαξιώ. Σεβαστό, λέω ότι και χωρίς σκληρές εκφράσεις. Πολιτικά κατακάθια και αλητήριοι που παραχαράσουν ακόμα και το βιογραφικό τους. Αυτό είναι σοβαρό θέμα που λες. Έχοντας τρεις offshore εταιρείες που εξαφανίζονται ως διαμαγείας μέσα σε μια νύχτα,
για να βάλει υποψηφιότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν βγαίνει ο πατέρας του, που δεν ξέρουμε από πού κρατάει σκούφια του, λέει ότι έχει το 5%, βγαίνει εκεί σε κάτι Μέγκα και σε κάτι άλλα κανάλια της διαπλοκής, για να πει ότι έχει το 5%, λέει, της παγκόσμιας. Απίστευτα πράγματα, έτσι. Απίστευτα ψεύδι. Το 5% λέει της παγκόσμιας, του παγκόσμιου εμπορίου όσον αφορά το θέμα της επιχρωμάτωσης και της βαφής των πλοίων. Σκαφών των ευοπλιστών. Και τον πήρανε, λέει, 15-20 ευοπλιστές και του πάνε συγχαρητήρια για το γιο σου. Εγώ θα ντρεπόμουν να είχα τέτοιο γιο. Θα ντρεπόμουν. Εναπόκειτο στον καθέναν. Μην πάμε σε αυτό. Θέλω να πω όμως... Όχι, θα ντρεπόμουν με τέτοιο πολιτικό λόγο. Θα ντρεπόμουν πραγματικά. Θα κρυβόμουν πίσω από τις κουρτίνες. Δαχτυλοδεικτούμενο με είχαν στο χωριό μου. Δαχτυλοδεικτούμενο τους είχαμε αυτούς. Τίποτα άλλο.